Γεια σας, είμαι ο Πάρης και τα video games είναι η ζωή μου εδώ και 3 εβδομάδες. Μέχρι τώρα δεν είχα καμία επαφή με τα βίντεο παιχνίδια. Ήμουν αυτό που λέμε εμείς οι gamers... No bus. Ποια ταινία βλέπεις? Δεν βλέπω ταινία, παίζω game. Φοβερά γραφικά, είναι όλοι σαν αληθινοί. Ποιο game παίζεις? Το Resident Evil. Μα αυτό δεν είναι ταινία. Ναι. Έβλεπα όλα αυτά και νόμιζα ότι ήταν DVD από ταινίες. Βλέπετε, εγώ είχα μείνει στα παλιά παιχνίδια. Αυτά που μεγαλώσαμε. Αυτά της δεκαετίας του 90. Γεμάτα πίξελ και διαλυμένες φιλίες. Άρχισα να παίζω 2 από αυτά στον υπολογιστή μου και η καραντίνα πια είναι όπως ήμουν πριν 20 χρόνια. Βιντεοπαιχνίδια, κακό κούρεμα και μηδέν ερωτική ζωή. Το ένα που παίζω είναι ένα πολεμικό video game στρατηγικής και επεκτατισμού. Κατάφερα να κατακτήσω τη Σοβιετική Ένωση. Okay, είναι αρκετά παλιό αυτό το παιχνίδι. Το δεύτερο video παιχνίδι που μου αρέσει είναι από τα λεγόμενα First Person Shooter. Έχω ένα όπλο μπροστά μου σαν να πυροβολώ εγώ ο ίδιος τους εχθρούς. Γιατί σε αυτή την πανδημία δεν θα σκοτώνει μόνο ο κορονοϊός. Στη δική μου περίπτωση βέβαια λέγεται First Person Shot, γιατί είμαι πάντα ο πρώτος που πυροβολείται και πεθαίνει. Και γιατί, ως ενήλικας πλέον, το έχω μετατρέψει σε video drinking game. Κάθε φορά που σκοτώνομαι, χτυπάω ένα tequila shot. Δεν είναι τυχαίο εξάλλου και το badass nickname. Άλλον ένα γύρο και μετά κατευθείαν για ύπνο. Και έτσι ευχάριστα και νοσταλγικά περνάει ο εγκλεισμός και η καραντίνα. Αυτά τα video games τα έχω συνδυάσει με τη φωνή της μάνας μου. Βγες έξω να παίξεις που κάθεσαι με αυτά και που βλακώνεσαι, ε! Ποιος δεν μπορεί να βγει έξω τώρα, μάνα. Συγγνώμη. Και να προσέχεις, γιατί είσαι 70 χρονών.